Οι οπτικές πηγές προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για το ιστορικό παρελθόν και τις αλλαγές των ανθρώπινων κοινωνιών μέσα στον χρόνο. Κατέχουν προνομιακή θέση στη διδακτική της ιστορίας και λειτουργούν αποτελεσματικά στην επίσκεψη του παρελθόντος, ιδίως με παιδιά μικρότερων ηλικιών. Πώς είναι όμως να αποκαλύπτεται σταδιακά μια οπτική πηγή? Ποια στοιχεία της εμφανιζόμενης οπτικής πηγής δημιουργούν αίσθηση και σε ποιες σκέψεις οδηγούν? Ποια μηνύματα και ποιες ερμηνείες αναδύονται? Ποιες άλλες παρόμοιες οπτικές πηγές μπορούν να αξιοποιηθούν? Το μαθησιακό αντικείμενο «Οπτικές πηγές του 20ου αιώνα, ο στόλος» είναι μέρος της συλλογής ιστορίας του φωτόδεντρου μαθησιακών αντικειμένων και ειδικότερα της υποσυλλογής «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία 19ου-20ου αιώνα». Αποτελεί μια διερευνητική δραστηριότητα ανάγνωσης ιστορικών οπτικών πηγών, η οποία εστιάζει στις θεματικές της πολιτικής, κοινωνικής και πολεμικής ιστορίας του ελληνικού κράτους, μέσα από ιδιαίτερα θεματικά πεδία, όπως αποτυπώνονται και με τις συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάλογες διδακτικές διαφοροποιήσεις για κάθε βαθμίδα. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να διερευνήσουν ένα οπτικό ντοκουμέντο, να διακρίνουν επιμέρους στοιχεία, να κάνουν υποθέσεις και να εμπλακούν με όψεις ενσυναίσθησης με την παρελθοντική πραγματικότητα. Η αξιοποίηση πρωτογενούς ιστορικού υλικού και την προσέγγιση όψεων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού κράτους προσομοιώνει τον τρόπο εργασίας των ιστορικών στο πλαίσιο της γνωστικής μαθητείας. Στην αρχική οθόνη του μαθησιακού αντικειμένου, οι μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα, μέσα από τη σταδιακή εμφάνιση στοιχείων του οπτικού ντοκουμέντου, να επικεντρώσουν την προσοχή τους και να μελετήσουν με λεπτομερή τρόπο συγκεκριμένα σημεία, να κάνουν υποθέσεις και να προχωρήσουν σε πιθανές αναθεωρήσεις στη βάση των νέων εμφανιζόμενων στοιχείων. Όπως σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο της συλλογής ιστορίας του φωτόδεντρου, δίνεται ένα σύντομο κείμενο βασικών πληροφοριών π για το είδος και τη διδακτική αξιοποίησή του και η σχετική βοήθεια β για τον τρόπο πλοήγησης και διάδρασης σε κάθε οθόνη. Με τη συνολική εμφάνιση του οπτικού ντοκουμέντου, οι μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα σε επόμενη οθόνη να προβάλλουν πληροφοριακό υλικό για όλα τα εμφανιζόμενα σημεία, να κατανοήσουν τις τυχόν αρχικές παρανοήσεις, να εκφράσουν και να καταγράψουν την προσωπική τους άποψη. Στην επόμενη οθόνη, με την παροχή πρόσθετου συνοδευτικού ιστορικού υλικού, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου οπτικού ντοκουμέντου και με άλλα του ίδιου θεματικού πεδίου, να εμπλακούν με την πολυπλοκότητα του ιστορικού παρελθόντος, να κατανοήσουν τη μερικότητα κάθε ιστορικής πηγής και να διευρύνουν την ιστορική του σκέψη. Στην τελευταία οθόνη του μαθησιακού αντικειμένου, παρέχεται δυνατότητα αξιοποίησης περιβάλλοντος ανακεφαλαίωσης και ανατροφοδότησης της συνολικής διαδικασίας, στο οποίο εμφανίζονται οι απαντήσεις των επιμέρους δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη παράθεση των επιμέρους βημάτων οθονών και παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα ελέγχου και επεξεργασίας των αρχικών επιλογών. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να δημιουργήσουν ψηφιακό έγγραφο με το σύνολο των ερωτήσεων και απαντήσεων της εφαρμογής, το οποίο μπορούν να το επικοινωνήσουν σε άλλα μέλη της σχολικής τάξης. Το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο αποτελεί μέρος ενός συνόλου ανάλογων περιπτώσεων αποκαλυπτόμενων οπτικών πηγών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για ιδιαίτερα θέματα διαφορετικών περιόδων της ελληνικής ιστορίας.